Μεταξύ των θεμάτων της σημερινής διάταξης ήταν και ο στρατηγικός σχεδιασμός της περιφέρειάς μας για την πενταετία 2014-2019. Όπως ενημέρωσε το Σώμα Περιφερειάρχης, το στίγμα της περιφέρειάς μας, της νέας περιφερειακής αρχής που θα κινηθεί, μπορούμε να το πούμε ότι είναι πέντε άξονες. Πρώτος άξονας είναι ο τουρισμός. Αυτό που θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε είναι να έχουμε ένα τουρισμό αριστείας, δηλαδή 12μηνης επισκεψιμότητας για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε συνδυασμό πάντα με τον πολιτισμό και το άθικτο φυσικό περιβάλλον. Για τον πολιτισμό πρέπει να πούμε ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα που έχουμε εντάξει την όχη πολιτισμού, δηλαδή την ανάδειξη της αρχαίας Εγνατίας Οδού με ένα ποσό της τάξης των 55 εκατομμυρίων ευρώ. Και από αυτή και σήμερα ακολουθούν και άλλες περιφέρειες. Ο δεύτερος άξονας είναι ότι η περιφέρεια μας μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος. Αυτό αποδεικνύεται και με το φυσικό αέριο, το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Σε τρία χρόνια οι έξι μεγάλες πόλεις της περιφέρειας μας θα έχει φυσικό αέριο. Ένα έργο τεράστιο, ένα έργο αξίας περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων η περιφέρεια συνεισφέρει με ένα ποσό της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης η περιφέρεια μας μπορεί να γίνει και διαμετακομιστικό κέντρο. Έχουμε δύο σημαντικά λιμάνια, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, που αν ολοκληρωθούν οι κάθετοι άξονες και η σιδηροδρομική Εγνατία, μπορεί να γίνουν πύλες εισόδου των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών προς τη Βαλκανική εδώ χώρα. Τέλος, πρέπει να δούμε και τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος μέχρι και σήμερα είναι ασύνδετος και αδόμητος, και πρωτοβουλίες όπως η σημερινή με την συνέργεια, όπως με τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που κάνουμε και ενημερώνουμε τους αγρότες. Και πάνω απ' όλα να γνωρίσουμε τα προϊόντα μας και, τις επιχειρήσεις μας, νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον πρωτογενή τομέα και να εισφέρει στο τοπικό ΑΕΠ.